Η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα είναι η προστάτης των Παρθένων, των Ψυχοραγούντων και των Πυροβολητών και τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου από την Εκκλησία. Όταν ο πατέρας της αντιλήφθηκε την πίστη της, έκανε απόπειρα να τη σκοτώσει. Κατάφερε να διαφύγει στο βουνό και εκεί την ανακάλυψε ο ηγεμόνας Μαρκιανός και την φυλάκισε για την πίστη της. Η Αγία Βαρβάρα είναι και πολιούχος της δράμας. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος, η οποία έζησε στο τέλος του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Γεννήθηκε το 273 στην Οικομίδια, κατάλους ειδικούς σε μια περιοχή του Λιβάνου, και μαρτύρησε από τον ίδιο της τον πατέρα που την αποκεφάλισε το 306, δηλαδή η Αγία έζησε 21 χρόνια. Πίστεψε στον Χριστό, αγάπησε τον Χριστό τόσο πολύ που έδωσε και την ζωή της. Είναι για μας η προστάτης του πυροβολικού από το 1828, όπως το καθιέρωσε η ελληνική πολιτεία, και γιορτάζει σήμερα το όπλο του πυροβολικού. Ευχόμαστε η Αγία να κατευθύνει τα βλήματα, ας το πούμε, του πυροβολικού σε καιρό ειρήνης, να τα κατευθύνει ως σύνεση, ως ευλογία στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και όποτε χρειαστεί να κατευθύνει τα πυρά σε ανθρώπους που θα στοχεύσουν στην ακεραιότητα της πατρίδας μας. Η σύνδεση της Αγίας με κεραυνό συσχέτισε την επίκλησή της έναντι κεραυνού και φωτιάς. Έτσι, η Αγία Βαρβάρα θεωρείται προστάτηδα Αγία του πυροβολικού, καθώς επίσης των μεταλλορίχων, των ανθρακορίχων και των εργαζόμενων σε λατομία, υπόγεια έργα, σύραγγες και ορυχεία. Παλαιότερα, Αγία Βαρβάρα ονόμαζαν οι ναυτικοί, τις πυρηταποδίκες και τους χώρους πυρομαχικών των πολεμικών πλοίων. Στις αγιογραφίες εικονίζεται να κρατά άγιο ποτήριο, κλαδί φοίνικα ή σταυρό μαρτυρίου. Σε άλλες αγιογραφίες βρίσκεται η στάμενη προπύργου με 3 παράθυρα. Το πυροβολικό καθιέρωσε την Αγία ως προστάτηδά του για τον εξής λόγο. Φαίνεται στο Συναξάρι, και υπάρχει αυτή η παράδοση, ότι μόλις ο πατέρας της Αγίας την αποκεφάλισε, τότε κεραυνός τον έκαψε. Και όπως ακριβώς αυτός ο κεραυνός έκαψε τον πατέρα της, έτσι συμβολίζοντας τα πυρά του πυροβολικού, τον κεραυνό, να κατακεραυνώνουν οποιονδήποτε εισβολέα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και στους στρατιώτες και στους αξιωματικούς του πυροβολικού, σε όσους ανθρώπους, σε όσες κυρίως φέρουν το όνομα της Αγίας, και ευχόμαστε και προσευχόμαστε στην Αγία να πρεσβεύει στο Χριστό να μας δώσει την λύση σε όλες τις δυσκολίες. Όταν έχουμε δίπλα μας τους Αγίους, δεν φοβόμαστε τίποτα.